Θα μείνει στην πρώτη ζωντανή σύνδεση. Βεβαίως. Να την κάνουμε μας την πρώτη ζωντανή σύνδεση με την Εύη, βέβαια. Πού θα πάμε, Εύη? Θα πάμε στα Καλάβρητα και μας περιμένει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ο κύριος Θανάσης Μενούνος, και μας έχει υποσχεθεί ένα αλπικό σκηνικό. Να δούμε αν θα το δούμε κιόλας. Μάλιστα. Χιόνισε, έπεσαν τα πρώτα χιόνια στα Καλάβρητα. Έχουν συνηθίσει και οι άνθρωποι σε χαμηλές θερμοκρασίες και νομίζω αξίζει να επισκεφθούμε για φέτος εδώ στην Κρήτη σήμερα αυτόν τον τόπο. Αθανάσιος Μενούνος. Σωστά. Μάλιστα, πάμε στον πρόεδρο να τον γνωρίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε πολύ ενώ βλέπουμε τα πρώτα. Βέβαια, να σας καλησπερίσουμε, να σας ευχαριστήσουμε από Κρήτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλό μήνα. Είναι ο κύριος Αθανάσιος Μενούνος. Σωστά. Και ο κύριος που βρίσκεται δίπλα σας. Ο Θήμιος Τζόβολος. Ο Θήμιος Τζόβολος είναι αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Α, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω και πολύ. Ναι. Ο διευθυντής υγειονομικού. Α, δυνατή. Δυνατή ομάδα. Δυνατή ομάδα. Δύσκολη μέρα σήμερα. Το απολαμβάνετε. Δυσκολίες, αποκλεισμοί. Για πείτε μας λίγο. Έπεσε ο ήλιος, σταματήσαμε να το απολαμβάνουμε γιατί έχει πολλές θερμοκρασίες. Τι θερμοκρασία έχετε κιόλας, σας βλέπω είστε ντυμένοι αρκετά, τι θερμοκρασία. Πέντε δεν ξέρουμε, κάπου εκεί άρχισε και πάλι. Μέχρι μείον πέντε θα είστε. Μέχρι μείον πέντε. Πάνω κάτω κάθε χρόνο χιονίζει αυτή την περίοδο, αρχές Δεκέμβρη. Άλλες φορές αρχές Δεκέμβρη, άλλες φορές πιο αργά, άλλες φορές και μετά τα Χριστούγεννα, ανάλογα με τον καιρό. Δεν το κανονίζουμε εμείς αυτό. Εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι το χιονοδρομικό κέντρο το έχουμε ετοιμάσει. Ναι. Είμαστε καθόλου έτοιμοι και με ένα δεύτερο χιόνι. Πότε αρχίζουν να το επισκέπτονται, να το επισκέπτεται κόσμο στο χιονοδρομικό? Βασικά είναι, επειδή είναι το μνημόσυνο της σφαγής από τα γερμανικά φασιστικά στρατεύματα, 13 Δεκέμβρη, τα πάντα ξεκινάνε μετά τις 13 Δεκέμβρη. Και αν πέσει άλλο ένα χιόνι, θα είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά καλύτερα θα σας τα πει ο διευθυντής. Βεβαίως. Βέβαια, να το βέβαια, ο διευθυντής εκεί. Γεια σας, γεια σας, γεια σας και από μένα, γεια σας. Την καλησπέρα μας, την καλησπέρα μας. Γεια σας, γεια σας. Εδώ στο χιονοδρομικό, εντάξει, όπως προείπαμε, είμαστε προετοιμασμένοι, έχουν γίνει τα πάντα, έτσι, οι πιστοποιήσεις, οι αιτήσεις, οι έλεγχοι και οι συντηρήσεις. Ναι. Εδώ τώρα ολοκληρώνουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες, ώστε να υποδεχτούμε τον κόσμο με ασφάλεια για να κάνει αυτό που αγαπά μετά από ένα χρόνο αποχής, γιατί μην ξεχνάμε πέρυσι τα χιονοδρομικά ήταν κλειστά. Βέβαια. Τι Καλάβρητα, τι Άλπης. Καμία διαφορά, καμία απολύτως. Να ρωτήσω καλύτερα να πούμε ότι τα Καλάβρητα είναι οι μικρές Άλπης. Σωστά, ή σωστά. Άλπης της Ελλάδας. Σωστά. Τι εθνικότητες κόσμου επισκέπτονται το χιονοδρομικό? Κοιτάξτε, κατά βάση το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων αλλά και τα ελληνικά χιονοδρομικά γενικότερα επισκέπτονται εγχώριος τουρισμός. Κατά τα άλλα, έχουμε και ξένο τουρισμό εδώ στην περιοχή, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα Καλάβρητα είναι ένας χειμερινός προορισμός πολύ γνωστός. Έχουμε κόσμο από Ισραήλ, Γαλλία, Ιταλία, ακόμη και Ρωσία κτλ. Έχουμε αρκετό κόσμο. Οπότε έτσι είναι πολύ τυχεροί που μπορούν να, από μισή ώρα από τη θάλασσα να φτάσουν στο χιονοδρομικό κέντρο και να κάνουν και σκι. Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει, άλλος κόσμος. Εδώ πέρα έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση στην Κρήτη. Πιάσαμε τριαντάρια αυτή τη βδομάδα, 27-28 βαθμούς Κελσίου. Άλλος κόσμος εκεί με τα Καλάβρητα. Και εμείς σας μιλάμε από τους μείον 5 αυτή τη στιγμή για να σας πω έτσι ένα αξιοσημείωτο. Ναι. Το Σάββατο που μας πέρασε καταγράψαμε ταχύτητα ανέμου ρεκόρ στην ιστορία του χιονοδρομικού ή αν όχι στην ιστορία του 2009 που καταγράφουμε 93 μίλια ή αλλιώς 150 χιλιόμετρα ανέμου. Καταγράφηκαν το Σάββατο που μας πέρασε. Δηλαδή, πραγματικά οι συνθήκες εδώ είναι άκρος χειμερινές, οπότε προετοιμαζόμαστε και περιμένουμε. Έχετε όμως την εμπειρία, την τεχνογνωσία, τη θέληση να προσπερνάτε τα όποια προβλήματα προκαλεί η χιονόπτωση? Νομίζω ότι φαίνεται και το ότι βρισκόμαστε εδώ. Έτσι, ακόμα βέβαια. Από τον πρόεδρο της κοινότητας, από το Δημοτικό Συμβούλιο, από τη Διεύθυνση του Χιονοδρομικού και τα πάντα, φαίνεται ότι είμαστε εδώ. Υπό οποιασδήποτε συνθήκες για να ετοιμάσουμε τις εγκαταστάσεις και να περιμένουμε τον κόσμο. Μάλιστα. Τι υψόμετρο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? 1700 μέτρα είμαστε αυτή τη στιγμή στη βάση του χιονοδρομικού κέντρου. Mm-hmm. Το χιονοδρομικό κέντρο ξεκινάει από τα 1700 στη βάση του. Είναι στα 2340 η κορυφή που μπορεί να επισκεφτεί και ο κόσμος. Έτσι είναι και το αστεροσκοπείο Αρίσταρχος, το πολύ γνωστό σε όλη τη χώρα αστεροσκοπείο Αρίσταρχος, που είναι και από το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια, από τα πιο μεγάλα αστεροσκοπεία στα Βαλκάνια. Mm-hmm. Μάλιστα. Βλέπουμε, τι να πούμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, τι ευχή να δώσουμε.
να μας ευχηθείτε να νομίζω να έχουμε μια καλή να λειτουργία. Να πάει καλά ο χειμώνας και να λειτουργήσουμε σωστά. Όπως πάει σε αυτό το καλοκαίρι. Και να αφήσουμε πίσω μας έτσι όλα τα δύσκολα που έχουν περάσει, όχι μόνο εμείς, όλος ο κόσμος με τον κορονοϊό κτλ. Να τα αφήσουμε όλα πίσω μας και να έχουμε ένα καλό χειμώνα όλοι. Μάλιστα. Τι να πούμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μοναδική εικόνα που μας μεταφέρετε. Ελπίζουμε, ευχόμαστε να τα ξαναπούμε πάλι. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας στον κριτικό λαό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Οι ανθρώπους με τους οποίους είμαστε σε επαφή, διατηρούμε επαφή, λαμβάνουμε μηνύματα. Γι' αυτό είναι το όμορφο μέσα από την εκπομπή. Βέβαια, βέβαια. Μηνύματα και εκτός Κρήτης. Άνθρωποι που μας παρακολουθούν, παρακολουθούν την Κρήτη TV και εκτός Κρήτης. Λοιπόν, Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε και στην πορεία της εκπομπής. Λοιπόν.